Το design είναι μέρος της κοινωνικής δράσης και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και οι σχεδιαστές οφείλουν να παρακολουθούν τη ροή των ιδεών. Δηλαδή, ένας σχεδιαστής μπορεί εύκολα να σχεδιάσει εικόνες επικοινωνίας για πώληση προϊόντων, αλλά δεν μπορεί να κάνει μόνο αυτό. Γνωρίζετε ότι μια διαμαρτυρία, μια κοινοποίηση ιδεών έχει ένα τρόπο εκφοράς. Παλιότερα ήταν οι αφίσες και όλα αυτά τα μέσα που δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, να μην είμαστε και κατηγορηματικοί, μας μεταφέρουν σε ένα άλλο χώρο του διαδικτύου, σε έναν αχανή χώρο όπου είναι εύκολη και δύσκολη η επικοινωνία, εξαρτάται τι διαλέγει κανείς και που θέλει να απευθυνθεί. Η γραφιστική σαν ένα νέο σχετικά φαινόμενο μέσα στον 20ο αιώνα απέκτησε δυνάμεις επικοινωνίας, κυρίως με τα έντυπα μέσα, κορυφώθηκε και κάποια στιγμή υφάρπαξε το ρόλο της αυτής της έντυπης επικοινωνίας η τηλεόραση με τα γνωστά. Ωστόσο, λαοί και κράτη στη δυτική κυρίως Ευρώπη, με ισχυρή παράδοση στην τυπογραφία και τις γραφικές τέχνες, δεν εγκατέλειψαν αυτά τα οχήματα, δηλαδή αυτό που συχνά ονομάζουμε η γιαγιά των γραφικών τεχνών ήταν η αφίσα από την εποχή του Ζορ Σερέ και του Λοτρέκ μέχρι σήμερα. Εάν παρακολουθήσουμε ιστορικά λοιπόν αυτές τις εκφάνσεις, πέρα από το εμπορικό του στοιχείο που ήταν μια αναγκαιότητα μέσα στην αγορά, αλλά την αγορά όχι της πώλησης, την αγορά της επικοινωνίας με την έννοια της αρχαίας αγοράς, θα συναντήσουμε πάρα πολλές εκφράσεις διαμαρτυρίας. Σας θυμίζω σε όλα τα κινήματα από το Μάη του 68 και παλιότερα βέβαια, τα πρώτα χρόνια ας πούμε της Επανάστασης από το 20, που μεγαλώνει και ανδριεύει ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνημα των γραφικών τεχνών με πολύ σπουδαία ονόματα, μεταξύ των οποίων ας πούμε σχεδιαστών του Λιζίνσκι υπήρχαν ο Μαγιακόφσκι, ο οποίος σχεδίαζε χαρτιά για περιτύλιγμα καραμελών και έγραφε και τα ποιηματάκια, αλλά τα σχεδίαζε μόνος του, δηλαδή υπήρχε μια έκφραση μέσα στην ίδια τη ζωή. Αργότερα το συναντάμε με όλες αυτές τις αντιθέσεις κατά του πολέμου του Βιετνάμ και όλων αυτών των... Δηλαδή οι γραφικές τέχνες είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη, ειδικά οι αφίσες στη δεκαετία του 60. Στη χώρα μας, αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της Χούντας, όπου εμφανιζόντουσαν λαθρέες αφίσες σε διάφορα σημεία πόλεων, ειδικά στα αστικά κέντρα, η μεταπολίτευση μας έφερε μια έτσι αλλαγή, αυτό που ονομάζουμε όμως πλατύτερα πολιτική αφίσα. Η κοινωνική αφίσα είναι ένα νεότερο φαινόμενο που άρχισε από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αργότερα να εμφανίζεται. Αργότερα διάφοροι διεθνείς οργανισμοί προσπάθησαν να κάνουν πράγματα, γίνονται πράγματα, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει μια πολύ μεγάλη εξάπλωση, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι κυρίως θα έλεγα ότι το social design είναι μια έκφραση ακτιβισμού περισσότερο και όχι μιας οργανωμένης ας πούμε προσπάθειας ανθρώπων οι οποίοι δέχονται παραγγελίες για να κάνουν πράγματα. Πολύ συχνά λέω ότι δεν με ενδιαφέρει να πάρω παραγγελία, δέχομαι βέβαια να δουλέψω αφιλοκερδός για οργανισμούς ή ΜΚΟ, αρκεί να ξέρω βαθιά τους σκοπούς τους και τους στόχους τους. Και συνήθως να παρετούμε από αυτή μου την αμοιβή και με μία διαβεβαίωση τα χρήματα θα πάνε για το σκοπό για τον οποίο έχει γίνει η ΜΚΟ. Ελπίζω ότι να συμβαίνει έτσι τα πράγματα. Έχω πολλούς φόβους ότι δεν συμβαίνει. Έχω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν είναι της ώρας να το αναφέρουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κίνδυνοι, γιατί πολλές φορές τα πράγματα γίνονται λίγο μόδα. Μιλούσα προηγουμένως και έλεγα ότι αν πολλές φορές υπάρχει ένα θέμα που δεν μπορώ να το προσεγγίσω εγώ με μια ιδέα, παρετούμε από την προσπάθεια. Δεν κάνω δηλαδή μια απέλπιδα προσπάθεια να συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα. Συχνά είναι το ίδιο το γεγονός που σε
ιντριγκάρει να κάνεις μια παρέμβαση τέτοια, όλο και λιγότερο στον έντυπο χώρο, γιατί εάν δεν υπάρχει μια παραγγελία δεν μπορεί να τυπωθεί μια αφίσα, ας πούμε, και να κολληθεί στους δρόμους. Εγώ ξεκίνησα με τον Χριστόφορο τον Γκάζδαλη πριν 5-6 χρόνια νομίζω, σχεδιάζοντας το περιοδικό Γαλέρα, όπου μου προτάθηκε από τον Γιάννη Καλατζή μία σελίδα με ένα τίτλο εργασίας αντιδιαφήμιση. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη διαφήμιση, παρόλο που δουλεύω πάνω από 35 χρόνια, και με ενοχλούσε η λέξη. Τότε μου ήρθε η ιδέα, παρακολουθώντας μέσα από το διαδίκτυο όλες αυτές τις κινήσεις του social design που είχαν αρχίσει να φουντώνουν στην κεντρική Ευρώπη, και πρότεινα λοιπόν η σελίδα αυτή να λέγεται social design, και οι περισσότερες από αυτές τις αφίσες που βλέπετε σήμερα εδώ είναι δημοσιευμένες στη Γαλέρα. Έχουν γίνει βέβαια και αφίσες όπως αυτή η αφίσα κατά των ναρκωτικών που προσφέρθηκε στην ομάδα του ΚΕΘΕΑ και μοιράστηκε σε μια συναυλία όπου συμμετείχε μια ομάδα του ΚΕΘΕΑ. Μια αφίσα είναι για το βριόκαστρο της Κερατέας, όπου η πολιτεία προσπαθεί πάνω στον αρχαιολογικό χώρο να στήσει ένα χώρο βιολογικού καθαρισμού και τα λοιπά. Αντιδρούν οι κάτοικοι. Μία άλλη δίπλα που είναι στα ιταλικά βέβαια, γιατί εκφράζει το pasta al nero di sepia, δηλαδή είναι μακαρονάδα με μελάνι σουπιάς ή ψάρια με μαζούτ. Αυτή έγινε από μία ομάδα πρωτοβουλίας στην Αμερική. Διαλέχτηκαν 45 αφίσες, μας ζήτησαν το δικαίωμα να μπορούν να πουλάνε τα αντίτυπα αυτά, περιοδεύει πολλές πόλεις της Αμερικής, και όλα τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των ψαράδων του κόλπου του Μεξικού. Άλλη μία είναι αυτή με μία ντομάτα, η οποία θα δείτε μία ματωμένη ντομάτα. Αυτό είναι από μία είδηση που βγήκε στους New York Times, ότι στην Ισπανία εκατοντάδες μετανάστες από την Αφρική ματώνουν κυριολεκτικά μέσα σε γκέτο, καλλιεργώντας ντομάτες σε θερμοκήπια για να έχουν οι Ευρωπαίοι να τρώνε εκτός σεζόν. Ευαισθητοποιημένοι δάσκαλοι, ας πούμε, θα μπορούσαν να δώσουν θέματα στα παιδιά. Ζητάω βέβαια να μην δώσουν βραβεία, γιατί όλος αυτός ο ανταγωνισμός δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, ας αρχίσουμε να παίρνουμε αποστάσεις από τους υπερθετικούς και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλλιεργούμε πολλά καλά και όχι το καλύτερο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Άλλωστε, όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα είναι θέματα που θα ευχόμασταν να μην υπάρχουν, έστω και αν εμείς μέναμε σε εισαγωγικά άνεργοι. Γιατί το design είναι μέρος της κοινωνικής δράσης? Γιατί οι σχεδιαστές, επειδή ξέρουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο να μεταδίδουν αυτά τα μηνύματα, ξεχωρίζουν το design. Δεν είναι μια ιχνογραφία που ο καθένας μπορεί τον ελεύθερο χρόνο του να το κάνει. Είναι ένα σύστημα πραγμάτων που διευκολύνει την επικοινωνία και τραβάει τα βλέμματα. Δηλαδή δεν εισπράττει ανυπόλοιπτες ματιές. Θέλει μια δύναμη, μια φρεσκάδα και να μην επαναλαμβάνει πράγματα. Δηλαδή πρέπει να είναι ο σχεδιαστής συνεχώς σε μια εγρήγορση, να προσφέρει καινούργια πράγματα, και μάλιστα σε μια εποχή όπου η εικονορύπανση μας πνίγει. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα στα πράγματα. Θα δείτε ότι όλες οι δουλειές, όχι μόνο οι δικές μου και των παιδιών, κινούνται στο απόλυτο σχεδόν τίποτα. Δηλαδή λευκά φόντα, ένα αντικείμενο, μια φράση, μια λέξη. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Δεν έχει αυτό τον οριμαγδό των πληροφοριών. Δεν χρειάζεται. Αρχικά ήθελα να ρωτήσω στο φίλο το Δημήτρη, που κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, πώς ένας γραφίστας υπ' αυτές τις συνθήκες και κάνοντας αυτό που κάνει ο ίδιος, πώς ζει? Ο βιοπορισμός δεν είναι κομμάτι, ας πούμε, της δουλειάς. Θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και να έχω ένα ενδιαφέρον. Κυρίως έπρεπε να με ρωτήσεις
Να σου πω που δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά είναι τρομερός ο αριθμός των ανέργων συναδέλφων μου. Αυτό είναι. Είναι όλα αυτά τα παιδιά που από μια μόδα σε μια ανύπαρκτη αγορά διάλεξαν, και δεν είναι δικαίωμά τους αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει καμιά κατεύθυνση, να γίνουν γραφίστες με μέτριες σπουδές στην Ελλάδα. Η αγορά είναι πάρα πολύ σκληρή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ανέργων συναδέλφων ή κακοπληρωμένων και με μέτρια απασχόληση.